Κυρία Ράζο, το δικό σας πρώτο σχόλιο. Ναι, εφόσον μιλάμε ακόμα για τις εκτιμήσεις του εκλογικού αποτελέσματος με βάση τις τάσεις που δείχνουν τα exit poll, ναι, μπορούμε να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την εκτίμηση που γίνεται για το εκλογικό αποτέλεσμα του ΚΚΕ, αποτελεί μια θετική ένδειξη σε ό,τι αφορά το κόμμα μας και την στήριξή του από ευρύτερα λαϊκά στρώματα σε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη για το λαό μας. Σας θυμίζω ότι το ΚΚΕ από την αρχή της προεκλογικής περίοδου και πολύ καιρό πριν ήταν το κόμμα που απευθυνόταν στο λαό δίνοντας μια εντελώς διαφορετική πρόταση για το τι πρέπει να γίνει με το λαό πρωταγωνιστής της εξελίξης, με την έννοια ότι τα αστικά κόμματα που βρίσκονται και απόψε στο τραπέζι μας έχουν αντικειμενικά συνθέσιμα προγράμματα, από τα οποία αντικειμενικά μπορεί να προκύψει νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Άρα στο ποσοστό του ΚΚΕ αντανακλάται η επιθυμία ευρύτερων εργατικών λαϊκών στρωμάτων να χειραφετηθούν και να αντιμετωπίσουν όλα τα αντιλαϊκά σενάρια της επόμενης μέρας. Είτε έχουμε κυβέρνηση από το αποτέλεσμα το απόψινό, είτε έχουμε μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Και τότε θα χρειαστεί ακόμα περισσότερη δύναμη του ΚΚΕ.